έκανε μία καταγγελία για μία ΜΚΟ που ιδρύθηκε σε μία νύχτα και μετά από 2 μέρες πήρε επιδότηση από τον Δήμο Κορινθίων για μία διοργάνωση εκδήλωσης, η οποία επιδότηση πάρθηκε πίσω με εντολή δημάρχου γιατί δεν μπορούσε να περάσει και τελικά η επιδότηση από 3.000 ευρώ έγινε 4.500 σε μία συνδιοργάνωση. Και όλα αυτά, σε όλα αυτά εμπλέκεται, πάντα σύμφωνα με τον κύριο Λαμπρινό, κάποιος που πρέπει να είναι υποψήφιος με τον κύριο Πνευματικό. Πώς θα κρίνετε αυτά? Έχω πει κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσια σε συνεντεύξεις ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι επιχορηγήσεις στο Δήμο Κορινθίων είναι απαράδεκτος. Ο σωστός τρόπος, τον οποίο εμείς θα εφαρμόσουμε σαν επόμενη Δημοτική Αρχή, εφόσον να ψηφίσουν οι Κορίνθιοι πολίτες, είναι να βάλουμε στον προϋπολογισμό από την αρχή του χρόνου για όλες τις εκδηλώσεις και όλους τους συλλόγους, ανάλογα με κριτήρια, τη δυναμικότητά τους, τις εκδηλώσεις που έχουν κλπ. Κλπ. Τα ποσά, για να ξέρουν από την αρχή του χρόνου όλοι οι σύλλογοι πόσα χρήματα θα διαθέτουν και τι μπορούν να κάνουν με τα χρήματα αυτά, και όχι να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι παράδεκτο. Έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο αποσπασματικά και χωρίς εισήγηση. Αποφεύγει ο κύριος Πνευματικός και το Προεδρείο να μας δώσουν ποιοι είναι οι σύλλογοι, πόσα χρήματα προτείνει η Δημοτική Αρχή να δώσουμε στον καθέναν και για ποιο λόγο. Αυτό είναι απαράδεκτο, να μαθαίνουμε δηλαδή δευτερόλεπτα πριν ψηφίσουμε ποιοι είναι οι σύλλογοι τους οποίους θέλουμε να επιχορηγήσουμε, και όπως είδατε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε αν ο σύλλογος για τον οποίο μας ζητήθηκε να επιχορηγήσουμε ήταν σύλλογος, αν ήταν ΜΚΟ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε αν δεν πάρουμε εισήγηση. Σας και θεωρώ ότι δεν γίνεται τυχαία. Δεν θεωρώ ότι γίνεται τυχαία αυτό, αλλά γίνεται σκόπιμα για να πάρθουν αποφάσεις αυτές που θέλει ο κ. Πνευματικός ή το Προεδρείο, και όχι εκείνες που θα δικαιολογούνται με το σκεπτικό που σας ανέφερα προηγουμένως. Για το συγκεκριμένο που είπε ο κ. Λαμπρινός, εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν εταιρεία ΜΚΟ. Εμπιστεύτηκα αυτό που είπε ο κ. Πνευματικός, ότι είναι σύλλογος. Εξαπατηθήκατε από την εισήγηση, κ. Νανόπουλε? Εκ των πραγμάτων βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, όπως το θεωρώ ότι συνέβη με όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Εμπιστευτήκαμε αυτό που είπε ο κ. Πνευματικός, το οποίο απεδείχθη ότι δεν ήταν σωστό, δεν ήταν αληθινό. Και βρέθηκε, από ό,τι έμαθα, δεν πληροφορήθηκα επισήμως, όχι από τον κύριο Πνευματικό, αλλά από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο έλεγξε το καταστατικό της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί πρόκειται για εταιρεία και υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί, και δεν ενέκρινε το ελεγκτικό συνέδριο τι θα πάει.